θεωρώ ότι πλέον είναι outsider μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει όλη τη χρονιά και να τα κάνει και μαζεμένα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να είμαι πια αισιόδοξο, αλλά δεν μπορώ να είμαι και αισιόδοξο με αυτό που βλέπω. Ναι. Έτσι και είναι και μια εικόνα παρέτηση γενικότερα μετά το 1-2. Αυτό το πράγμα, αυτή η κακομοιριά που έβγαλε η Άκη στο γήπεδο. Βγάλετε το παιδί. Ναι. Το δεύτερο κόλ. Ναι. Αυτά ήθελα να μου σχολιάσει σήμερα. Σε θλίβει. Αυτό για πες μου, αυτά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Για πες μου λίγο. Τι να σου πω, δηλαδή, εκεί στο 1-2 βλέπεις πάλι αυτή τη γνωστή κατάρρευση. Δηλαδή, έχει τόσο χρόνο μπροστά. Πάρε και το χ, γιατί και το με το χ, είσαι οκ. Okay. Θέλω να πω, δηλαδή, εντάξει, έχασε την ευκαιρία να αφήσει τον Άρη πίσω, ναι, αλλά δεν σε καβάλισε κιόλα. Ναι. Τον κρατά. Ναι. Πού είναι. Ναι. Ένα βαθμό πίσω σου. Και βλέπεις ότι. Όχι, δεν το απλά δεν το πιστεύω. Ένα το πίστευε πολύ αυτό που ανέφερε, ο Κρυχόβια, και το προσπαθούσε. Ναι. Ναι. Εντάξει, και ο Λιβάη Γκαρσία, νομίζω το παιδί προσπάθησε να βγάλει ένα καλό μάτς. Ήταν και άτυχος με το δοκάρι στην εκτέλεση φάουλ. Αλλά γενικότερα καταλάβαινες ότι έτρεμαν. Δηλαδή ότι δεν το πίστευαν. Και αυτό το πράγμα να πλησιάζουν συνέχεια στην εστία και να μην ξέρουν τι να κάνουν με την μπάλα. Δηλαδή, οκ, okay, βλέπεις τα παιδαριώδη λάθη στην άμυνα και όλοι το έχουμε πει ότι το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι κυρίως αμυντικό. Αλλά δεν βλέπεις και κάτι μπροστά. Δεν βλέπεις κάποια συνεργασία. Ο καθένας παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να κάνει κάτι μόνος του. Έτσι. Ημιτελείς προσπάθειες. Ο Αραούχο δεν καταλάβαινα τι έπαιζε χθες. Σαν οχτάρι μου έμοιαζε με αυτό που έβλεπα. Δεν ήταν φορ. Δεν ήταν ποτέ μες στην περιοχή.